Για μένα η πιο σοβαρή χρειά της γελίας ιστορίας Χαϊκάλη, Καμένων, Τσίπρα, Λαζόπουλων, όλο αυτό είναι ότι βγαίνει ένας βουλευτής. Δεν έχει αποδειχθεί πάντως κάτι. Μισό λεπτό, μη με διακόπτετε. Περί το γελίον του πράγματος. Γιατί να μην σας διακόψω. Για το γελίον. Ναι. Καλά, το γελίον είναι εύκολο να φανεί. Αυτό που είπε ο Χαϊκάλης, προσπαθώντας να εξηγήσει τις σχέσεις του με τον άνθρωπο που τον έβαλαν τα νεφελίμ να τον δοκίσουν, γιατί και οι δύο είναι στο υπερπέραν, και ο κύριος Αποστολόπουλος και ο κύριος Χαϊκάλης, από ό,τι έχουμε καταλάβει. Βγαίνει λοιπόν βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και λέει σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα ραδιόφωνα, ότι εγώ τη μόνη σχέση που είχα μαζί του ήταν ότι του έδωσα 5.000 μπαμ, το πρώτο ποινικό, ναι, να παίξει στο χρηματιστήριο, στο μπαμ, το δεύτερο, στο εξωτερικό το τρίτο, και εγώ ως βουλευτής θα επιτρέψω σε έναν άλλο βουλευτή να λέει ότι στην ουσία το κογλυφεί και παίζει και παράνομα. Επιτρέπεται ο Παύλος Χαϊκάλης να μην γνωρίζει ότι με το νόμο 3213 του 2003 απαγορεύεται ρητά να έχουν χρηματιστηριακές συναλλαγές όποιου είδους βουλευτές, ευρωβουλευτές, νομάρχες και δήμαρχοι. Επιτρέπεται να έχει άγνοια νόμου, γιατί σας θυμίζω... Συγγνώμη, τι εννοείτε, για να καταλάβω λίγο το νόμο, γιατί εννοείται ότι ο βουλευτής δεν μπορεί να παίζει χρηματιστήριο. Απαγορεύεται ρητά και χάνει και την έδρα του, ναι, την έδρα του. Αν του παίζει τρίτος και ή αν παίζει χρηματιστήριο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε συναλλαγή βουλευτή με παρένθετο πρόσωπο ή ο ίδιος να έχει χρηματιστηριακή οποιαδήποτε... Δεν επιτρέπεται διενέργεια σε χρηματιστηριακών συναλλαγών σε βουλευτές. Απαγορεύεται, κάνει την έδρα του. Τους ίδιους όμως. Όχι, αν ψάξω τα πόθεν έσχεσα από το 2003, κανονικά δεν θα πρέπει να βρω συναλλαγές στο χρηματιστήριο κανονός βουλευτή. Βεβαίως, και ο Καρατζαφέρης πώς την πάτησε με το πόθεν έσχεσε. Τώρα λοιπόν ο Χαϊκάλης δεν έχει καταλάβει, ο ανόητος, όχι μόνο μπέρδεψε και αμαύρωσε την πολιτική ζωή του τόπου, είναι, με συγχωρείτε για την έκφραση, και ένας ηλίθιος, χωρίς εισαγωγικά, που βγαίνει και λέει και το κογλυφία έκανα, γιατί όταν μπαίνεις 10% σε 5-1, συγγνώμη, και το κογλυφία, και παρεύει και το νόμο και θα έχει άσχημα ξεμπερδέματα. Ο κύριος Χαϊκάλης, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, από τότε που εξελέγει, από κάποιους που ελπίζω να έχουν μετανιώσει για τις επιλογές τους, τι έκανε. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή μας έστειλε στο Σύνταγμα για κρέμασμα. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο μας έστειλε στον Εισαγγελέα, τους βουλευτές, τους μνημονιακούς. Και Σαββατοκυριακό ή έπαιζε στο χρηματιστήριο ή έκανε φοροδιαφυγή 50.000 ευρώ. Γιατί ρε παιδιά ξεχάσαμε ποιος είναι ο Παύλος Χαϊκάλης. Συγγνώμη, ο Παύλος Χαϊκάλης ομολόγησε ότι όντως ξέχασε να δηλώσει στο πόθεν έσχες το πρώτο που δηλώσαμε το 12, τον βρήκε το ΣΔΟΕ, 50.000 ευρώ. Το ξεχάσαμε αυτό. Άρα εδώ τι έχουμε. Μία περίπτωση που θα το πω όσο πιο κομψά μπορώ, μέσα στη γελιότητα για να μην παρεξηγηθώ. Το ανέκδοτο που λέει «Κο, υπάρχουν, λεφτά δεν υπάρχουν». Ναι. Θυμάστε το ανέκδοτο. Συγγνώμη, ταιριάζει. Είναι αυτό που μας κούναγε το δάκτυλο με την παρέα του, έτσι. Αυτό όμως δεν είναι άλλη τάξη ως θέμα. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σας. Όχι, εγώ είπα ότι το προχώρησα ως βουλευτής. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι υπαρκτό ως προς τις καταγγελίες τουλάχιστον. Και αυτό το θέμα αφορά στο χρηματισμό ή μη. Και αυτό γενικά είναι όλο αυτό το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται. Θέμα. Εγώ δεν παρεμβαίνω, γιατί τώρα πλέον περιμένουμε το πόρισμα της δικαιοσύνης. Η δικηγόρος Χαϊκάλη... Μισό λεπτό. Δεν παρεμβαίνετε, αλλά χαρακτηρίσατε την υπόθεση γελία. Για μένα, ναι. Και εδώ την έχετε υπόθεση Χαϊκάλη εντός εισαγωγικών. Βέβαια. Γιατί πώς έχετε βγάλει πόρισμα, κυρία Πιπλίκη? Εγώ έχω βγάλει πόρισμα ως πολίτης, όπως έχει βγάλει και το σύνολο των Ελλήνων. Ότι πρόκειται
περί αυτό που είπε ένας συνεργάτης του κυρίου Καμένου για συνωμοσία ηλίθιων. Γιατί μόνο οι ηλίθιοι μπορεί να έχουν αντικείμενο του πόθου δωροδοκία και να γίνεται όλο αυτό το τουρλουμπούκι. Πείσαμε με πολύ σκληρά μέτρα για να φτάσουμε σε ένα σημείο που είχαμε φτάσει για να έρθει το νέο κόμμα που ιδρύει ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, Ενωμένα Βουστάσια, μαζί με όλους που προανάφερα και με η γραμματέα το Λάκη Λαζόπουλο. Γιατί όπως ξέρετε, τα Βουστάσια, που είστε και οικονομικό κανάλι, είναι τα πιο ρηπογόνα σε όλο τον κόσμο, αναφορικά με το Ζωικό και Βασίλειο. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Αν θέλουμε λοιπόν. Καλά στο Τσούπρα. Να κάνουμε. Γιατί μπαίνει ο Τσίπρας, για να καταλάβω. Γιατί ο Τσίπρας είναι στην ουσία, με συγχωρείς πάρα πολύ, ο Τσίπρας όφιλε να κρατήσει αποστάσεις και από ένα κόμμα που μόλις πριν από 20 μέρες διατάραξε πάλι και απασχόλησε τη δικαιοσύνη με την κάθε κυρία Ξουλίδου, τον κάθε κύριο Σούκουρα. Αναστατώθηκε η εισαγγελία, μα την Παναγία, αν ήμουνα εγώ δικαστικός ανώτερος. Με τον κύριο Καμένο, κυρία Πιπηλή, μαζί δεν ήσασταν στη Νέα Δημοκρατία. Όλους μετά θα τους καλούσα και θα τους έλεγα. Μαζί δεν ήσασταν στη Νέα Δημοκρατία. Εδώ δεν απομένουμε, εδώ δεν απονέμουμε δικαιοσύνη γιατί δεν προλαβαίνουμε. Και επί δύο μήνες η ανώτερη δικαιοσύνη ή η λειτουργία ασχολούνται με καταγγελίες μέσω Facebook ή με καταγγελίες σαν του Χαϊκάλη και έρχεται ο Τσίπρας και υιοθετεί μία ιστορία. Να δούμε πρώτα είναι σοβαρή από τη δικαιοσύνη ή όχι. Περιμένουμε το άρα, άρα ο κύριος Τσίπρας, εγώ είμαι ένα άτομο και έχω και τη δημοσιογραφική ιδιότητα και μπορώ να λέω λοιπόν ότι είναι τσιγκολελέτα η ιστορία, φαίνεται. Ο κύριος Τσίπρας συντάσσεται με την ιστορία Χαϊκάλη και Καμένου. Εγώ επαναλαμβάνω να περιμένουμε το πόρισμα της δικαιοσύνης. Το συνεταίρο του, μπας και καταφέρει να μπει στη Βουλή για να σώσουν τη χώρα. Ο Καμένος. Κύριε, αυτή να ελέγχει δηλαδή, τι γίνεται. Θέλει πολύ μυαλό. Αν είσαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να καταλάβεις ότι με την προϋπάρξουσα ιστορία και της Ξουλίδου, που και εκείνη την είπαν πολύ σοβαρή καταγγελία, πρέπει να κρατάς πισινή. Μικρό καλάθι. Και μου είπατε και τώρα, κάτι ναι. για τον κύριο Καμένο, που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Μαζί ήσασταν, στα ίδια έδρα. Πρώτα απ' όλα ήμασταν μαζί, αλλά εγώ από τότε τον έλεγα τα σούργελα πρέπει να φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία και εμείς πολλά από αυτά τα βαρύδια φύγανε. Ο κόσμος να υποστεί λοιπόν να είναι τις συνέπειες του, το του στη Βουλή. Και να μην μου κουνάνε εμένα κάποιοι πολίτες στο δάκτυλο με τις επιλογές που αποδεικνύεται ότι έχουν κάνει. Καλά, ο Καμένος δεν για ό,τι γίνεται. Τώρα, όχι, αλλά πήρε μισό εκατομμύριο Έλληνες λέγοντας νεφελίμικα πράγματα. Πήρε, κυρία Πιπηλή, όμως ψηφίστηκε. Ωραία. Είναι στο κοινοβούλιο. Άρα και οι ψηφοφόροι του έχουν ευθύνη για όλα αυτά. Μην μείνουμε τώρα γιατί το εξαντλήσαμε. Είναι τόσο πολύ σοβαρά τα πράγματα και τα επιβάρυν έτη περαιτέρω η ιστορία Χαϊκάλη που θα πρέπει όλοι οι αυτοί που αμφισβητούν ή έχουν προβληματισμό να συνειδητοποιήσουν το ιστορικό μέγεθος της ευθύνης του ναι ή του παρόν. Τελεία και πάρα. Ευχαριστούμε. Μεγάλα παιδιά. Ευχαριστούμε την κυρία Πιπηλή.